για το προσκύνημα στο Δέμενο Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα με την ευκαιρία των εορτασμών, όπως ανέφερες και εσύ, του Κουρπάμ Παϊράμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, Νικόλα, γύρω στις 10 το πρωί μετέβησαν στο Δέμενο 4 συνολικά λεωφορεία και μισή ώρα αργότερα ακολούθησαν άλλα 5. Μέχρι και τις 11 μετέβησαν στο Δέμενο Χαλά Σουλτάν συνολικά 15 λεωφορεία, μεταφέροντας περίπου 700 προσκυνητές. Να πούμε ότι τα λεωφορεία έφτασαν στο Δέμενος με την συνοδεία φυσικά της αστυνομίας, μέλη της οποίας παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα στο Δέμενος και θα παραμείνουν, από ό,τι πληροφορούμαστε, μέχρι και την αναχώρηση των προσκυνητών. Έλενα, πάντως ότι δεν έχει επιτραπεί στους δημοσιογράφους να πλησιάσουν το Τέμενος, έτσι? Όχι, Νικόλα, σε κανένα, και το Τέμενος παραμένει κλειστό, θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και για τους τουρίστες, οι οποίοι έφταναν φυσικά, να πούμε, στο Τέμενος. Ωστόσο, έγινε ανακοπή από την αστυνομία σε αρκετά μακριά από το σημείο που βρίσκεται το Τέμενος. Φυσικά για λόγους ασφαλείας, υπό τον φόβο και της τρομοκρατίας, Νικόλα. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.